Απίθανη ιστορία πραγματικά. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι εδώ, έχει μάθει πολλές πληροφορίες. Για πες μας, Βασίλη. Πράγματι, Νίκο, την παρακολουθούμε εδώ και ένα μήνα αυτή την υπόθεση, την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας. Να πούμε καταρχάς ότι αυτό που λέει ο ιερέας δεν στέκει, ότι παίρνουν άδεια οι κατηγορούμενοι από εισαγγελία για να κάνουν δηλώσεις. Είναι λίγο αντιφατικό, αλλά ας μην μείνουμε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τα δικαστικά έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας, αυτοί υποσχόταν λοιπόν στους επιχειρηματίες. Υπήρχαν 4-5 επιχειρηματίες, κυρίως στο χρηματοοικονομικό τομέα, που μέσω ενός λογιστή που ήξεραν και ο οποίος τον λογιστή αυτό τον είχε προσεγγίσει ο συγκεκριμένος ιερέας, ο υποψήφιος υποτίθεται Μητροπολίτης, να προσεγγίζει για να τους πείσει. Τους έλεγε λοιπόν ότι εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων τους στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης θα συμμετέχουν στη διαχείριση των ακινήτων της Μητρόπολης, στη διαχείριση των οικονομικών, τις προμήθειες, τα συσίτια και τα λογιστικά θέματα. Και μάλιστα ένας από τους εύπιστους επιχειρηματίας είχε πει ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με το κομμάτι των ακινήτων και τη διαχείριση των αποθεματικών της Εκκλησίας. Μάλιστα έχει καταθέσει χαρακτηριστικό ότι είχα ιδιαίτερα επηρεαστεί από το γεγονός ότι ήταν πολύ δημοφιλής ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης και πίστηκα και μάλιστα πρότεινα και σε άλλους να προχωρήσουν αυτές τις ενέργειες. Και αυτοί βέβαια που δώσαν τα λεφτά, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό, αλλά προσβλέπανε και αυτοί. Δηλαδή, όταν ακούσω ότι θέλω να ασχοληθώ με τα ακίνητα της Εκκλησίας και με την περιουσία της Εκκλησίας, φαντάζομαι δεν το κάνανε για τη θεία χάρη. Είχαν και άλλους λόγους στο μυαλό τους. Ακριβώς, Νίκο. Είναι γιατί άμα δεν θα δώσει και λεφτά, και εσύ κάτι κάπου προσβλέπεις. Και πολλές φορές τα θύματα των απατών διακινούν μαύρα χρήματα. Είναι λίγο σύνθετο το θέμα, δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για μην το χάσουμε κιόλας, για το Θεοπαίχτη, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι, πρώην αρχιμανδρίτη, έτσι, ο οποίος έχει στήσει μηχανή κανονική και έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά από αυτή τη στιγμή. Και όταν το ρωτάνε λοιπόν στη δικογραφία, όπως φαίνεται στη δικογραφία, γιατί τα θέλει αυτά τα χρήματα, δεν φτάνει στο σημείο να δηλώνει βεβαίως ψευδέστατα ότι ήθελα να χρηματίσω ένα συνεργάτη του Αρχιεπισκόπου, επαναλαμβάνω εντελώς ψευδός, ενώ ένα μέρος των χρημάτων δαπανήθηκε, όπως έλεγε, σε δώρα για τους Μητροπολίτες, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εκλογής του συγκεκριμένου ως Μητροπολίτη. Δηλαδή ανέφερε ότι υπήρχε διαδικασία χρηματισμών και γι' αυτό ήθελα τα χρήματα. Από την έρευνα που εμείς κάναμε, δεν υπήρχε πουθενά το όνομά του ως υποψηφίου. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που διεκδικούσαν τον Θόκο. Το όνομά του ήταν, τι να σας πω τώρα, δεν υπήρχε πουθενά. Αυτό το αντελήφθησαν γιατί πήγανε στον τότε επίσκοπο Ωραιών Φιλόθεο, ο οποίος εξελέγει Μητροπολίτης, τον βρήκανε στην Αθήνα και ο οποίος εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι υποψήφιος, τι είναι αυτά που σας λέει, και γι' αυτό έχει αρχίσει εδώ και αρκετούς μήνες η αντίστροφη μέτρηση. Να πούμε ακόμα ότι ένας επιχειρηματίας, θυγόμενος επιχειρηματίας, έκανε μερικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με έναν από τους ενδιάμεσους που βοηθούσαν αυτή την καμπάνια για να συγκεντρώνει την απάτη. Και όπως αναφέρει στη δικογραφία, έκανε μια ιδιαίτερη ακριβή ζωή που περιλάμβανε ταξίδια και γνωριμίες με πολλά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, αλλά και φωτογραφίες από γνωριμίες σε επαφές με ανώτερα άτομα από την ιεραρχία εντός και εκτός Ελλάδας. Να πούμε, είναι χαρακτηριστικό ακόμα, Νίκο, ότι στη δικογραφία μνημονεύεται ότι ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης πήγαινε σε φαρμακεία και έπαιρνε μεγάλες ποσότητες καλλυντικών, σε άλλα σούπερ μάρκετ και έπαιρνε μεγάλες ποσότητες τυριών που υποτίθεται, όπως έλεγε, τα έπαιρνε δωρεάν για να τα δώσει σε ιεράρχες εντός και εκτός της χώρας. Φυσικά όλα αυτά ψευδεπίγραφα. Θα βγουν απίθανα πράγματα με αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασίλη Λαμπρόπουλο.